Τελικό κυπέλου Εψανά K17. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την κατάκτηση του κυπέλου από τον Αστέρα Βάρης. Και αν το περιμένατε. Είμαστε σίγουροι, είμαστε πολύ τυχεροί σήμερα. Είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι από δύο πολύ καλές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, το δικαιούμασταν και το πήραμε. Η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες σε όλα τα τμήματα, όχι μόνο στο K17, εδώ τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλή και οι επιτυχίες έρχονται μία μετά την άλλη. Και ένα σχόλιο για την προώθηση από εδώ και πέρα αυτών των παιδιών στις πιο μεγάλες ομάδες, Β' ομάδα και κατ' επέκταση στην ανδρική ομάδα. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι αυτός ο σκοπός δικός μου είναι η προώθηση, είναι η λειτουργία των ακαδημιών και σε βάθος 3-4 ετών, αναλόγως και πότε είναι έτοιμα τα παιδιά, να προωθούνται στην πρώτη ομάδα. Εξίσου, για αυτό το σκοπό έχει γίνει και ο Αστέρας Β'. Από αύριο αυτά τα παιδιά ανεβαίνουν στον Αστέρα Β', ο οποίος θα ενσωματωθεί με την πρώτη ομάδα. Όποια παιδιά διακριθούν μέσα στο Μάιο, μέχρι πότε τέλος πάντων θα κρατηθούν οι προπονήσεις, είναι στα πόδια τους να ανέβουν στην προετοιμασία της αντρικής μας. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο για το διεξαγωγή όλων των αγώνων από την Εψανά. Πώς βλέπετε τα τμήματα υποδομής? Είστε ευχαριστημένος από το τρόπο αντιμετώπισης? Η ένωσή μας, είμαστε πολύ τυχεροί που βρισκόμαστε σε αυτήν την ένωση. Χρόνο με το χρόνο γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις καλύτερη. Ήταν, από ό,τι είδατε, ήταν ακόμα και ο πρόεδρος της ένωσης εδώ. Κάτι το οποίο σπανίζει, νομίζω, στις υποδομές. Σπάνια βλέπουμε τον πρόεδρο της εκάστοτε ένωσης. Εννοείται ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θα είμαστε δίπλα στην ένωση, ό,τι χρειαστεί για να την κάνουμε πιο δυνατή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.